The Story of Kula είναι η ιστορία της τρυφερής σχέσης, αλληλεξάρτησης και ανάγκης, μεταξύ ενός παιδιού και ενός ημίωνου, ενός μουλαριού αμερικανικής προέλευσης, κάπου στην ύπαιθρο της Βόρειας Ελλάδας την αμέσως μεταπολεμική περίοδο. Είναι μια ιστορία για το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, την αμφισβητούμενη τελικώς χρησιμότητα της εισαγωγής μουλαριών αμερικανικών φυλών στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε αγροτικές εργασίες, καθώς το ζωικό κεφάλαιο της χώρας είχε σχεδόν εξαλειφθεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής. Η ανάγκη αρρωτριόντων ζώων ήταν ζωτική. Όπως και η συνολική, έτσι και η αγροτική οικονομία της χώρας απαιτούσε πλήρη επανεκκίνηση, καθώς η αγροτική παραγωγή είχε μειωθεί κατά 70% και η κτηνοτροφία είχε χάσει το 60% του ζωικού της κεφαλαίου. Μέρος της επανεκκίνησης επιχειρήθηκε μέσω του σχεδίου Marshall. Ο όρος περιγράφει την οικονομική ενίσχυση κρατών της Ευρωπαϊκής Υπήρου, απότοκο της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σχέδιο εφαρμόστηκε από το 1948 έως το 1952. Προέβλεπε ηλικιώδη ανασυγκρότηση αυστηρώς εντός τετραετίας, οι ΗΠΑ διατήρησαν την υψηλή εποπτεία του και απέδιδαν τη βοήθεια σε δόσεις, ασκώντας παρεμβατικό έλεγχο με κριτήριο την αποτελεσματικότητα. Για την Ελλάδα, ως τομείς προτεραιότητας, από την ανάκαμψη των οποίων αναμενόταν και η συνολική ανάκαμψη της οικονομίας, κρίθηκαν η γεωργία και η μεταποιητική γεωργική βιομηχανία, η αλιεία και ο τουρισμός. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, κοινοφελής κρατικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1929, είχε αναλάβει από τον Οκτώβριο του 1944 τη διαχείριση των εφοδίων εξωτερικού, που εισήγαγαν στη χώρα οι συμμαχικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο της πολιτικής του για την ενίσχυση πληγέντων μεταξύ του αγροτικού κόσμου, ο φορέας διαχειρίστηκε την παρασχεθήσα βοήθεια το διάστημα 1945-1948 με αντικείμενο «Επισιτιστική βοήθεια, γεωργικά εφόδια και ζωικό κεφάλαιο». Με την υπογραφή της Σύμβασης Οικονομικής Συνεργασίας του Σχεδίου Marshall το 1948, η ΑΤΕ συνέχισε το έργο της διαχείρισης των εισαγόμενων εφοδίων μέσω διαδοχικών συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο. Η τράπεζα ανέλαβε, αξιοποιώντας το δίκτυό της, την παραλαβή μέσω 120 επιλειμενίων κέντρων σε όλη τη χώρα και την προώθησή του στα διάφορα κέντρα προορισμού. Τα εφόδια εξωτερικού περιελάμβαναν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και είδη που σχετίζονταν με την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου και όλων των τομέων της μεταποίησης συμπεριλαμβανομένης της οικοτεχνίας. Η τράπεζα ανέλαβε επίσης τη χορήγηση αλλιευτικών και γεωργικών δανείων και λίγο αργότερα την ανακούφιση αγροτικών πληθυσμών κοινοτήτων, των λεγόμενων τότε συμμοριόπληκτων. Ο όρος περιέγραφε τους εκτοπισθέντες από τις περιοχές τους κατοίκους, οι οποίες είχαν γίνει θέατρο επιχειρήσεων της εμφύλιας σύραξης στο ίδιο διάστημα. Η ενίσχυσή τους ήταν σε χρήμα ή είδος, αφορούσε από έξοδα εγκατάστασης έως στοιχειώδη γεωργικά εργαλεία και εφόδια, ενώ τον δικαιούχο βεβαίωνε ο εκάστοτε κοινοτάρχης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, η οποία είχε αναλάβει την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου Marshall στη χώρα μας, όταν το καλοκαίρι του 1949 άρχισε η επιστροφή αυτών των αγροτικών κοινοτήτων στις εστίες τους, αντιμετωπίστηκε η μεγάλη ανάγκη να τους διατεθούν και αρρωτριόντα ζώα για την καλλιέργεια των χωραφιών που είχαν εγκαταλειφθεί. Το ελληνικό κράτος, μέσω της Αμερικανικής Αποστολής της Οργανώσεως Οικονομικής Συνεργασίας στην Ελλάδα, προχώρησε στην αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες 7.500 ημιώνων, οι οποίοι θα δίνονταν στους χωρικούς ανάλογα με τις ανάγκες τους και έναντι ονομαστικού ποσού εξοφλητέου εντός δεκαετίας. Κάθε ζώο θα χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από τον κάτοχό του, αλλά και άλλους αγρότες της ίδιας κοινότητας. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας που ακολουθεί, ο Κυριάκος, ανήλικος κάτοχος ενός μικρού γεωργικού κλήρου σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας, καλλιεργεί με την ισιώδια τεχνολογία. Η οικογένεια έχασε τα ζώα που εξασφάλιζαν την επιβίωση και την αυτάρκειά της στον ίδιο πόλεμο που είχε χαθεί ο πατέρας του παιδιού. Ο μικρός θα κάνει με τον παππού του μια ημέρα ταξίδι μέχρι την Ξάνθη, όπου θα παραλάβει το εισηγμένο δια του λιμανιού της Καβάλας πολυπόθητο μουλάρι, το οποίο αγάπησε με την πρώτη ματιά. Παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία απόκτησης του ζώου, της προσαρμογής του στις ανάγκες του νέου του κατόχου, ενός μικρού ήρωα που συγκινεί καθώς προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή της οικογένειάς του. Η ταινία απευθύνεται στο αμερικανικό κοινό,
το οποίο έπρεπε να παραμένει πεπισμένο ότι το σχέδιο Marshall απέφερε καλούς καρπούς στις χώρες που εφαρμοζόταν, τόσο για αυτές, όσο και για τις γεωπολιτικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, τις οποίες σχεδιάστηκε να προωθήσει. Εντάσσεται μάλιστα σε ένα πρόγραμμα αντίστοιχων αμερικανικών κινηματογραφικών παραγωγών και εκδόσεων με εθνικές εκδοχές για τις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν αμερικανική βοήθεια. Πέραν του προπαγανδιστικού της χαρακτήρα, παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα πραγματολογικά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση του σχεδίου Marshall. Μπορεί κανείς εξάλλου να την παρακολουθήσει σήμερα ως πηγή για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας, με εθνογραφικό επίσης ενδιαφέρον όσον αφορά την ελληνική ύπαιθρο της περίοδου. Από αυτή την άποψη, ίσως μπορείτε να τη δείτε, και γιατί όχι, να τη σχολιάσετε με νεαρούς εφήβους και παιδιά. Once upon a time, when the world was not so very much younger than it is now, there was a boy named Kyriakos. Kyriakos lived in a little village in Greece with his mother and his old grandfather. They and their neighbors worked hard all day in the fields, but none so hard as those who had no animals to help them. Kyriakos liked pets. He was on the best of terms with half the barnyard animals in the village. He had a goat of his own named Aspasia and a dog named Hero. He knew the way to make friends with anything on four legs. The neighbors used to say he could talk to animals in their own language, but of course we all know better than that. Now there was one thing Kyriakos wanted more than anything else in the world. That was a donkey. He had even decided on its name, Kula. Some of the neighbors had donkeys, but his family had lost all their livestock in the war, the same war his father had been killed in. Kyriakos had hopes of getting one, or at least a mule, because he knew the Marshall Plan was sending lots of them from America to Greece. Months before, a committee had met in the village, and Kyriakos' grandfather had gone down along with a lot of others. Each one in turn was given a chance to explain to the committee how much he needed an animal to help with his work. Those whose need was judged greatest were to have their names put on a list, and in time they would get their animals. Kyriakos' grandfather was picked, among others, and his name was written down, but then nothing had happened. Grandfather had had a feeling from the very beginning that the whole thing was too good to be true, so after a while he had just dismissed it from his mind. But not Kyriakos. Papu! 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 Yes, you're ready. Yeah, I'm ready.
was true. There was grandfather's name, all written out in plain sight. He and three other men from the village were to have mules all the way from America. Miles away in Kavala, the nearest port, a ship was docked at that very moment. Though Kiriakis, of course, didn't know it. The ship had already begun to discharge its cargo. Hundreds of mules from Missouri and Arkansas, from Texas and Oklahoma and Mississippi. Ship, the captain and some American officials were going through the formalities of turning over the cargo to the Greek government. Once unloaded, the mules were shipped off in big trucks to different places for distribution. Those for Kiriakos village, along with many others, set out for Xanthi, where the men of the village were to go and claim them on the day appointed. By dawn of the great day, Kiriakos' mother and sister were up and about, getting the men ready for their journey. For Xanthi was many miles away. Kiriakos could hardly contain himself because grandfather had consented to let him go along. To be a great adventure. The men would not be back for at least 2 days, and hardly anyone in the family had ever been that far away from home before. The journey was long and slow, and night overtook them on the way. Next day, the sun was already high in the sky. In the big enclosure where the mules were tied up, grandfather left Kiriakos to go see about the papers to be filled out. Kiriakos had been told to stay right there, but one look at the mules, so different from anything he'd ever seen, and Kiriakos forgot his instructions completely. The more he looked at those strange big animals, the more he liked them. And there stood one in particular. He knew it at a glance. Its name could only be Kula. Imagine how Kiriakos felt when he found out. Everything was not perfect for Kiriakos, though. Grandfather insisted on taking charge of Kula himself on the grounds that so dangerous an animal should not be entrusted to a boy. Though the mules had been broken in before they left America, they were still upset. Thank you.
so were the farmers. There was one in the village, though, who was not. Παππού, με αφήνει να δοκιμάσω. Εγώ ξέρω πώς να μεταχειριστώ το πουλί. Εγώ ξέρω. Όχι, είσαι πολύ μικρό. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο ζώο. Μα ο κούλης με γνωρίζει. Spring weather seemed to have gotten into Kula's blood. He was listless and uninterested. He refused to walk a straight line or concentrate on his work. Kiriakos' way with animals seemed to have failed him. He was at his wits' end. Then suddenly he had an idea. An idea not soon to be forgotten in the village. Kiriakos had decided that Kula was just lonesome. What he wanted was some company, a more experienced friend to help show him what to do. A delicate situation. Kula liked it very much, but his little teammate was not quite so sure. Things were still not going quite right, but by now Kiriakos knew that he had regained his touch. So the plowing went well after all, and up and down the countryside, as farmers learned to handle their new American mules, their lives became just a little easier. Their farms became just a little more productive, and Greece itself became just a little happier land to live in.